Αδελφοί και πατέρες, δεν ήρθα εδώ στη συγκέντρωσή σας για να ομιλήσω, ήρθα για να ακούσω. Δεν είμαι προετοιμασμένος για να ομιλήσω, ήρθα για να ακούσω. Ήρθα για να αναπνεύσω το οξυγόνο της ορθοδοξίας, το οποίο αναπνεύεται πλούσιος. Θα μου επιτρέψετε στα ολίγα αυτά λεπτά τα οποία θα μου δώσει η μακροθυμία σας να ανοίξω την καρδία μου. Θα σε ρωτώ, θέλετε ελέγχους ή επένους. Εάν θέλετε επένους, ήμουν στο κατάλληλος. Εάν θέλετε ελέγχους, είμαι κατάλληλος. Έχω τους 7.000 κηρυκούς που έχει η λεγόμενη επίσημος εκκλησία, είμαι ο μόνος ο οποίος παρουσιάζομαι στη συγκέντρωσή σας. Γνωρίζω καλώς ότι η παρουσία μου θα αποτελέσει νέο κεφάλαιο διωμού μου. Το γνωρίζω πολύ καλώς. Δεν το λέγω για να με χειροκροτήσετε ούτε να πενέσετε. Το λέγω για να κράσω. Διότι απορώ πως οι άλλοι αρχιερείς μας, ενώ είναι τόσο εύκολοι να συνομιλούν με αρετικούς, ενώ είναι τόσο εύκολοι να πηγαίνουν εις εκκλησίας των Φράγκων να συλλειτουργούν, και ενώ είναι τόσο εύκολοι να καριεντίζονται με μασόνους και με αθέους, απορώ και εξήσαμε πως δεκαπώς θα με καλέσουν εις απολογία, διότι βρέθηκα μέσα στην συγκέντρωση που είστε 100% ομόλογοι. Ανέκαθε από 20 ετίες, δεν είμαι η πρώτη φορά. Ανέκαθε και με την γλώσσα μου και με την βένα μου, ανέκαθε επί μία 20 ετία, υποστηρίζω τα δίκαια της παραταξιώτας. Και τα δίκαια της παραταξιώτας είναι τώρα που είναι ανοιχτά. Την ώρα που είναι ανοιχτά οι χάβρες των Γιωχωβάδων, είναι έγκλημα με οι κλειστές εκκλησίες των προνομιτών. Έστω. Υποστηρίζω λοιπόν ανέκαθεν τα δίκαιά σας και είμαι βέβαιος ότι η σημερινή παρουσία μου κοντά στα αναπαράξημα τα οποία μου έδωσε ο άθεος κόσμος και ο κοσμικός κόσμος, κοντά στα αναπαράξημα που έχω, θα μου δώσουν και το παράξημα αυτό ότι είμαι προλογητής. Θα χωρίς τέλεχο. Λοιπόν, Θεία, σας λέγω. Είμαι βέβαιος ότι η Ορθοδοξία είναι μια βαθία ταπείνωσης. Και εφόσον είμαι βέβαιος ότι ο Ορθόδοξος είναι μια βαθία πνευματική ύπαρξης, σας λέγω. Κανείς εδώ από εσάς δεν έχει τον τίτλο του Αγίου. Κανείς από εσάς δεν παίρνει τον τίτλο του Παναγιωτάτου και Σεβασμιωτάτου. Είστε κι εσείς μέσα από σάρκα και κόκαλα, είστε κι εσείς αμαρτωλοί όπως είπατε όλοι. Έχετε ελαττώματα, έχετε αμαρτήματα, έχετε, ας μου επιτρέψετε την πράξη, έχετε διαπράξει στον αγώνα σας μεγάλα σφάλματα, τα οποία δείχνετε διαπράξει, η Ορθοδοξία δεν κυριάρχει καθόλου στην Ελλάδα. Αλλά, έχετε όμως και ένα μεγάλο προνόμιο. Ποιο προνόμιο? Έχετε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ποιο? Είναι εκείνο το οποίο δυναμικός πολιτικός της χώρας μας προσφωνών το Γαλλικό Συνέδριο προ 15 ετίας είπε ότι εσείς όλοι οι άνθρωποι έχουν πέντε αισθήσεις. Αλλά πέντε αισθήσεις έχουν τα και τα σκυλιά, έχουν και τα γατιά, έχουν και οι αρκούδες, έχουν και τα λιοντάρια. Αλλά εσείς μέσα στις πέντε αισθήσεις έχετε μία αίσθηση, την έκτη αίσθηση. Η δεύτερη αίσθηση είναι η ορφανός σπίτι. Πιστεύετε ακαλάντως εις τον δηλάδη Θεό, καρδίτε τα σειράς παράδοσης. Φυλάσσετε την Ορθοδοξία ως χώριν οφθαλμού. Εάν με ρωτήσει κανείς τι είναι παρολογείτε, θα το απαντήσω. Παρολογείτε ίσον. Ίσον, τι είναι παρολογήσεις. Είναι σκυρό καρύδι. Επειδή είναι σκυρός, είναι σκυρό καρύδι, δεν τον σπάνε τα σάφια δόντια των ορετικών το καρύδι αυτό. Είστε η φάλαξη σειρά, η οποία αγωνίζεται επί των επάρξεων της Ορθοδοξίας
ca την ωραία φράση το ενίσου αρχιεπισκόπου Φλωρίνης Χρυσοστόμου. Είστε το φρένο, αυτοκίνητο χωρίς φρένο πάει στην Άβυσσο. Είστε το φρένο της ενεργείας, γιατί είστε εσείς το φρένο. Εάν δεν είστε εσείς το φρένο, μήπως κουραστήκατε. Τελειώνω. Είστε το φρένο της ενεργείας, αυτοκίνητο χωρίς φρένο πάει στην Άβυσσο. Εάν δεν είστε εσείς, οι δεσποτάδες θα παντρεύονται μέσα στη Μητρόπολη. Ο φόβος φυλάει τα έρημα και εσείς ο φόβος των μοντέρνων αρχιερέων του 20ου αιώνα. Είστε τέλος. Το λόγ, ομιλώ με θεωρική γλώσσα, διότι εκκριμάστε το δικό σερέ. Είστε το λόγ της Εκκλησίας. Τα αιωνικά και τα παιδιά, τα οποία βέβαιος και την τελευταία γραλίδα του αιματός σας, είστε έτοιμοι να θυσιάσετε υπέρ της Αγίας ημών γλώσσας. Αν δει η πολιτεία να σας καταδιώκει, οφείλει να περιβάλλει να σας περιβάλλει με στοργή μεγάλη. Διότι είστε ακρεφείς Έλληνες, ορθόδοξοι. Σας διηγούμε ένα μόνο και τελειώνω. Ευρέθην ως ιεροστρατικός ιεροκήρυξης εις τα ψηλά βουνά του γράφου. Ανέβηκα εις τα υψηλά υψηλώματα. Επεσκέφθηκα μια ταξιαρχία, η οποία σχεδόν ήταν αντιαλύσει. Είδα τον ταξίαρχο ένα ελληνικό άντρα. Ξέρετε τι μου είπε αυτός ο ταξίαρχος. Τη νύχτα όταν ουρλιάζουν οι λύκοι εδώ πάνω στα ψηλά βουνά, τη νύχτα που όλοι με εγκαταλείπουν, τη νύχτα που τρέμω, τη νύχτα που δεν έχω κανένα να με φυλάξει, τη νύχτα ξέρετε ποιος μου φυλάγει, ξέρετε ποιος μου φυλάγει το αρχείο μου, ξέρετε ποιος φυλάγει τη σκηνή μου, ξέρετε ποιος φυλάγει το προσκευρό μου, ποιος νομίζετε? Ένας φαρμολογητής. Μόνον εις το παρολογίτη είχε εμπιστοσύνη ο Ρος ταξίαρχος, ο οποίος διέσπασε το μέτωπο και έφτασε μέχρι Αλβανία. Μόνον εις το παρολογίτη είχε εμπιστοσύνη να πειράζει το αρχείο του των πιστευτικών. Αντί λοιπόν η πολιτική να σας καταδιώκει, πρέπει να σας περιβάλλει με εκτίμηση. Και αντί επίσημος εκκλησία να ακολουθεί το παράδειγμα της πολιτείας, πρέπει να σας κοιτάξετε στο γη. Είμαι εις έστρος ελώσου. Ότι ο Ιωνίου Αρχιεπίσκοπος Αθηνάου Χρυσόστομος είναι μεγάλος πρόεδρος Ορθοδοξίας και συμπαθεί την κίνηση και είμαι βέβαιος ότι υποστηρίζει τα δίκαια παντός Ορθοδοξιές. Χρυσή μου σε αυτά στιγμάτς, τις οποίες δεν είναι το έθνος και η φυνή μας, αγαπητοί μου, είστε μια όαση στη Σαχάρα του κόσμου τούτου. Ένα μόνο θα ζητήσω, ένα μόνο θα παρακαλέσω. Αντί ο Αθηναγόρας και εσύ να κοιτάζουν να μας ενώσουν τους ελληνικούς, χίλιες φορές καλύτερο θα ήταν να φροντίσουν, να ενώσουν, να ομολογήσουν με προλογήτα, ώστε ολόκληρο... Είμαστε βέβαιοι, παρακαλέστε τον Θεό σήμερα, να πάψουν πλέον οι εδερές και τα σχίσματα και ορθοδοξία από τα ωραία όλη, μέχρι Γάβδου, μέχρι και Κύρας, μέχρι Κύπρου, ολόκληρος ορθοδοξία δεν είναι ένα ενιαίο μέτωπο για να δώσουμε τη μάχη, διότι σας λέγω, προφήτης δεν είναι, είμαι ανάξιος να φιλήσω τα πόδια σας, σας προλέγω. Έρχεται θύελλα εμπορά, έρχεται θύελλα εμπορά, έρχεται θύελλα εμπορά, σαρώσε τον κόσμο. Όσοι πιστοί, όσοι Έλληνες, όσοι μνήσιοι, σταθόμε. Η μνήση μας δεν θερμοποιείται, δεν θα περάσει ο παπισμός, δεν θα περάσει ο κερέσεις, η Ελλάδα και ο Ιλιάς.